Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα. Σημείο προσοχής και προσευχής. Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ή να πας ο πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσεν τη σκοτία έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να δηλώνεται εξ αρχής τι ούτω τρόπος ο σκοπός μας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε στο και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αυτή δε εστίνει κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι, μάλλον το σκότος ή το φως. Χρειαζόμαστε κάτι πιο δηλωτικό της σημερινής μας κατάστασης, αδελφοί μου. Από αυτόν τον στίχο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, οι άνθρωποι αγάπησαν και αγαπούν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Ασγαρο φαύλα πράσων μισεί το φως. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως, αύτη δε εστίνει κρίσης, το φως μαγνητίζει την αλήθεια και μόνο έτσι μπορεί να ανατείλει στις ψυχές μας. Μόνο έτσι μπορεί να τις περιβάλλει η αλήθεια και το φως του Χριστού μας. Όταν θελγόμαστε από την αλήθεια και αγνοούμε, βάζουμε στην άκρη το ψέμα. Το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστημα σας πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ουράνιο φως σας λάμψουν μέσα μας, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Τρισευλογημένη περίοδος της Αγίας μας πίστης. Τίποτα δεν μπορεί να νοθεύσει αυτές τις αγιαστικές στιγμές. Γνωρίζουμε πολλές φορές πως η εκπομπή μας δεν έχει μια επικαιρότητα συναφή με γεγονότα αυτού του κόσμου του μάταιου, μιας και ηχογραφείται αρκετό καιρό πριν ακουστεί στον αέρα των ουρανίων ραδιοκυμάτων. Μαθαρούμε πως πάντοτε το φως του Χριστού μας δεν μπορεί να περιοριστεί από επικαιρότητες και γεγονότα όσο ζωφερά και αν αυτά διαγράφονται. Γιατί το μυστικό και το φάρμακο
που θεραπεύει κάθε πληγή, όσο μεγάλη κι αν είναι. Είναι ένα και αυτό μας το διδάσκουν συνεχώς οι μπροστάριδες αυτής της εκπομπής, οι άνθρωποι που πολλές φορές καθυλωμένοι από τον πόνο βρίσκονται με νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές που όλο φτερακίζουν πανελεύθερες σε ουράνια λιμάνια και έχουν ρηγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής περνούν και από εδώ και μας μεταδίδουν αληθινή χαρά, την πονεμένη χαρά, από τη χαρά τους, την τόσο πλούσια μέσα τους και υπομονή από την υπομονή τους, την Χριστοδόρητη. Αυτοί λοιπόν μας δείχνουν συνεχώς το φάρμακο για κάθε πληγή, για κάθε ζωφερή περίσταση, για κάθε κλειδονισμό. Το φάρμακο είναι η ένωση με την αλήθεια. Η ένωση με τον Χριστό μας στο ζωοποιητικό και θεοποιητικό μυστήριο των μυστηρίων. Αυτό που δεν γνωρίζει από αναστολές και από απαγορεύσεις και από οποιαδήποτε περίσταση ζωφερή αυτού του κόσμου. Οι μπροσταριδές μας πορεύονται αυτόν τον δρόμο αταλάντευτα και ανέκπτωτα, τον δρόμο της μετανοίας και της μυστηριακής βίωσης της ορθόδοξης μόνης πίστης μας, υπακούοντας στην ευαγγελική αλήθεια, την αμετασάλευτη, την ανώθευτη. Πολλές ευχές και την αγάπη μας στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής. Μοχθούν όλο ένα ώστε να υπάρχουν αρκετές παράμετροι και στο ιστολόγιο. Το ομότιτλο sotiriaψυχής.blogspot.com, η ηλεκτρονική διεύθυνση που ακολουθεί. Εκεί θα βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια Ιερών Μητροπόλεων, ψηφιακών ραδιοφώνων και ραδιοφώνων της Ομογένειας που μας φιλοξενούν σε τακτική βάση. Την προσευχή μας για αυτούς τους ανθρώπους που αόκνος προσπαθούν να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου και της ανώθευτης αλήθειας της Ορθοδοξίας όπου γης. Στο ιστολόγιο θα βρείτε λοιπόν, εκτός από αυτά, και ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες πολλές στο διαδίκτυο με εξόχως συγκινητικό τρόπο, και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Πληροφορίες και για τα βιβλία μας τα οποία βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, με έργο της την πνευματική ελεημοσύνη και την πνευματική ανταποδοτικότητα. Όποιο βιβλίο αγοράζεται στη σκιά του Προμάχου με τα έσοδα εκδίδονται και αποστέλλονται όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά, δωρεάν, καλέσθητες εκδόσεις παρακλητικών και κετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων του, και κυρίως οι χαιρετισμοί της υπεραγίας μητέρας μας Θεοτόκου. Σχεδόν 1,5 εκατομμύριο βιβλιαριδίων έως σήμερα με τους χαιρετισμούς της Παναγιάς μας έχουν διανεμηθεί δωρεάν. Μπορείτε να επισκέπτεστε και την διαδικτυακή τοποθεσία του Προμάχου Ορθοδοξίας και να βρείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να γίνετε συνεργάτες και συνδιακονητές σε αυτό το ευλογημένο αμπελάκι μέσα στον ασύνορο ευαγγελικό αμπελώνα του Κυρίου μας. Και έναν περίπατο σε ένα περιβόλι της Αγίας Γραφής, θεοκατασκεύαστο, όπως έλεγε πολύ όμορφα ένας Άγιος Γέροντας των ημερών μας, ο μακαριστός πατήρ Δανίλ Γούβαλης. Σε αυτά τα θεοκατασκεύαστα περιβολάκια βρισκόμαστε πάντοτε στο ξεκίνημά μας, ένα ορμητήριο για την θεματολογία της κάθε εκπομπής μας.
ζών γάρ ο λόγος του Θεού και ενεργείς, και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον και δεικνούμενος αχρημερισμού ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας, και ουκ αισθηκτήσεις αφανείς ενώπιον αυτού, πάντα δε γυμνά και τετραχυλισμένα της οφθαλμής αυτού, προσών ημίν ο λόγος. Έχουμε πάει στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, συγκεκριμένα στο 4ο κεφάλαιο και στον 12ο στίχο και στον 13ο, και ερμηνεύει ο μακαριστός Παναγιώτης Τρεμπέλας αυτό το απόσπασμα από την προς Εβραίους. «Πρέπει δε να δείξομεν επιμέλεια και σπουδή, διότι ο λόγος του Θεού, ο οποίος περιέχει τις υποσχέσεις και απειλές του, δεν είναι νεκρό γράμμα, είναι ζωντανός και δραστικός και κοπτερότερος από κάθε δίκοπο μαχαίρι και ισχωρεί και σε αυτά τα διασπάστος ενωμένα βάθη του ανθρώπου, είτε και στην ψυχή και στις ανώτερες πνευματικές δυνάμεις και στις αρθρώσεις και στους μυελούς, και στην ανεπίδεκτη ψυχή προκαλεί πληγές και τύψεις, εις το τέλος δε και σκληρύνσεις που δεν θεραπεύονται, και έχει την δύναμη να ερευνά και να κρίνει και αυτές τις αφανείς σκέψεις και ιδέες της καρδιάς. Και δεν υπάρχει κανένα κτίσμα αφανές και αόρατον ενώπιον του Θεού, αλλά όλα είναι γυμνά και ξεσκεπασμένα εις τα μάτια εκείνου, προς τον οποίο θα δώσουμε λογαριασμό και απολογία για τις πράξεις μας». «Ο ακούων και ο αναγινώσκων νοήτω, ζών γάρο λόγος του Θεού και ενεργείς». Προς Εβραίους η επιστολή. Εμείς, ο νέος Ισραήλ, γινόμαστε σήμερα αποδέκτες αυτών των μηνυμάτων του Θείου Παύλου, δηλαδή του ιδίου του Χριστού μας. Και ένας λόγος που περιέχει υποσχέσεις και απειλές που δεν είναι νεκρό γράμμα, αδελφοί μου. Να το συνδυάσουμε με λίγους στίχους από το ψαλτήρι, το προσευχητάρι των θλιμμένων ελπιζόντων. Πάμε στον 94ο ψαλμό. «Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, ως εν το παραπικρασμό κατά την ημέραν του πειρασμού εν τη ερήμου. Ου επειρασάν με οι πατέρες ημών, εδοκίμασάν με και είδον τα έργα μου. 40 έτη προσόχθησα τη γενεά εκείνη και είπα, αείπλανόντε τη καρδία, αυτοί δε ουκ έγνωσαν τα σοδούς μου. Ως όμωσα εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσήν μου. Σήμερα που ο Θεός μιλά στον καθένα μας, μακάρι να ακούσετε τη φωνή Του, η οποία μας προσκαλεί και μας λέει, μην κάνετε με την ανυπακοή σκληρές τις καρδιές σας, όπως έγινε στην Ραφιδίν και στην έρημο Κάδης, τον καιρό που με πίκραναν οι πρόγονοί σας, την ημέρα που δοκίμαζαν και προκαλούσαν τη δύναμή μου και την δικαιοσύνη μου στην έρημο. Εκεί οι προγονείς σας θέλησαν να με πειράξουν, έβαλαν με την απειθαρχία τους σε δοκιμή την δύναμή μου και την αγαθότητά μου, και ενώ είδαν τα ένδοξα έργα μου, δεν θέλησαν να διορθωθούν. Επί 40 χρόνια ανέχθηκα με δυσαρέσκεια τη γενιά εκείνη και είπα, πάντοτε αυτοί πλανώνται θεληματικά με τις αμαρτωλές επιθυμίες της καρδιάς τους. Ποτέ δεν θέλησαν να γνωρίσουν τους τρόπους και τις μεθόδους με τις οποίες τους φρόντιζα και τους προστάτευα. Τόσο πολύ είχαν πλανηθεί, ώστε όταν θύμωσα εναντίον τους, ορκίστηκα και είπα, όχι, δεν θα μπουν στη γη της αναπαύσεως που υποσχέθηκα στους προγόνους τους». Τον Κύριό μας τον κάνει να μετανοεί όχι μόνο η δική μας μετάνοια,
μα και η αποστασία μας μπορεί να κινήσει την οργή του, να μετανοήσει, αλλά όχι υποφελία ημών. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Σήμερον, αυτό το σήμερον, ευλογημένος ενεστώτας της πίστης μας. Αλήθεια, πόσο επίκαιρα ακούγονται όλα αυτά στις μέρες μας, αδελφοί μου. Μόνο για τον παλαιό Ισραήλ ίσχυε αυτός ο παραπικρασμός του Κυρίου, ή και για τον νέο Ισραήλ, όλους εμάς δηλαδή. Να μελετάμε λοιπόν τον Λόγο του Θεού. Ελάχιστες λέξεις είναι ικανές να δώσουν αυτήν την όθηση στην ψυχή μας, αυτό το ξύπνημα το πολυπόθητο. Η μελέτη, η σπουδή σε βάθος έρευνα με την καθοδήγηση των Θεοφωτίστων Αγίων Πατέρων και των 76 ιερών βιβλίων της Αγίας Γραφής, είναι ιερό μας καθήκον. Ξεκινάμε να διαβάζουμε ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας που έχει τον τίτλο «Σημείο προσευχής, όχι άβατο αγνωσίας». Καθήκον ιερό λοιπόν η μελέτη και των 76 ιερών βιβλίων της Αγίας Γραφής. Κανένα δεν εξαιρείται, κανένα δεν αποκλείεται. Όλα αλληλοσυμπληρώνονται κατά τρόπο θείο και θαυμαστό. Η μελέτη του Θείου Λόγου είναι πηγή σωτηρίας. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Αδύνατον σωθήνε τον άνθρωπον άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως». Και συνεχίζει, «Η άγνοια της γραφής οδηγεί σε γκρεμό και βάραθρο βαθύ». Αυτό γέννησε τις αιρέσεις, αυτό εισήγαγε τον διεφθαρμένο βίο, αυτό έφερε τα άνω κάτω. Η Αγία μας πίστη, η μόνη αληθινή με αρχηγό και τελειωτή τον Κύριό μας Ιησού Χριστό θεμελιώνεται σε αραγή και αμετασάλευτα θεμέλια. Ο Θείος Λόγος και η Αγία Γραφή, η πέτρα, ο πυρήνας και η βάση όλων. Ακολουθούν η ιερή μας παράδοση, αναλύωτη στην ψυχή του πιστού λαού και η εναγείο πνεύματι ανεξίτηλα και αλάνθαστα αποτυπωμένη πατερική μας παράδοση. Ως οι πατέρες ευσεβώς εδίδαξαν ομολογούμεν πιστός. Εκείνοι λοιπόν που, επιτρέψτε μας να πούμε, ελαφρά την καρδία διατείνονται και επιχειρηματολογούν, αναζητώντας δικαιολόγηση για αστοχίες και δογματικές παρεκκλήσεις, λέγοντας δισεβώς, αμαθώς και απερισκέπτος ότι αυτό ρητά πουθενά δεν αναφέρεται στο Λόγο του Θεού, ξεχνούν ότι αυτοί οι τρεις θεοδίδαχτοι πυλώνες της Αγίας μας πίστης αλληλοσυμπληρώνονται και δημιουργούν ένα συμπαγέ σώμα που καλείται ορθοπιστία και απαρασάλευτο δόγμα. Και να φέρουμε ένα παράδειγμα. Πουθενά στο Λόγο του Θεού δεν αναφέρονται σχεδόν όλες πλην της εορτής του Ευαγγελισμού οι μεγάλες ακρεφνώς θεομητορικές εορτές της πίστης μας. Τα εισόδια της κυρίας Θεοτόκου, μήτε το γενεσιόν της, μήτε η κοίμηση, θα αμφισβητηθούν. Μη γέννητο. Θαρούμε πως δεν χρειάζεται να δοθεί άλλο παράδειγμα. Ο σεβασμός σε όσα στην δυσχιλιετή χριστιανική ορθόδοξη πίστη μας ο Χριστός μας με τους Αγίους Αποστόλους του και τους καταβγασθέντες των νουν θεοφόρους κηρικές του μας κληροδότησε, δεν πρέπει να νοθεύεται και να διαστρέφεται σε άσκεφτη ασέβεια και πλανεμένα νεορθόδοξα φλιναφήματα. Ας μην ψάχνουμε, αδελφοί και πατέρες, το πού το λέει ρητός και γραμματικός, αλλά το ποιος υπό Χριστού μισθαγωγούμενος, θεοφόρος και θεόφρον καταβγαστής στις θείες αυγές του Πνεύματος, το λέει και κυρίως το ερμηνεύει. Εδαφιαία μετάνοια μπροστά του και δάκρυα
για το Μέγα Έλεος. Και συνεχίζει αυτό το κείμενο με τίτλο «Σημείο προσευχής, όχι άβατο αγνωσίας», το οποίο μπορείτε να το βρίσκετε και στο ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας. Προφητεία και αποκάλυψη συμβαδίζουν στη συνείδηση και στο γνωστικό πεδίο κάθε χριστιανού Ορθοδόξου. Πολλοί εκ των ανωτέρω αναφερθέντων λοιπόν προτείνουν να μην αγγίζουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως ως επικίνδυνο και ενίοτε ακατάληπτο, γεμάτο μόνο από συμβολισμούς και λανθάνοντα μηνύματα για λίγους. Άλλοι, με τους οποίους και θα συμφωνήσουμε, μιλούν για ένα άκρος παραμυθητικό και προτρεπτικό σε διαρκή πνευματικό αγώνα βιβλίο. Το τελευταίο από μια σειρά 76 που συναποτελούν τον Θείο Λόγο, την Αγία Γραφή. Ελπίδα έχει μέσα της η Αποκάλυψη και αληθινή μακαριότητα. Και ο αγαπημένος μαθητής, στέλνοντας το αιώνιο μήνυμα της μετανοίας και της θυσιαστικής προς Θεόν αγάπης, προσπαθεί να επενέσει προκαταβολικώς όσους θα βιώσουν αυτό το σύντομο πέρασμα από την πρόσκαιρη ζωή, βιώνοντας τα συνταρακτικά της μηνύματα. Οι μακαρισμοί που φωλιάζουν μέσα στην Αποκάλυψη αποτελούν ένα ισχυρό πνευματικό θέλγητρο για όσους μακριά από αυθαίρετες κρίσεις και ερμηνείες, πλανεμένης προχειρότητας και εσχατολαγνίας, θα ακολουθήσουν το κεντρικό μήνυμα της προετοιμασίας για την αιώνια και αγέραστη μακαριότητα. Το σύνθημά τους και ο πυρήνας αυτής της αγάπης τους προς τους αποκαλυπτικούς λόγους του Αγίου Ιωάννου είναι ένα. Δεν είμαστε αντιχριστοφοβικοί. Προσπαθούμε με τη χάρη και το έλεος του Κυρίου να γίνουμε θεοφοβούμενοι. Ένα δεύτερο σύνθημα, να γίνουμε καλεστοί στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Ένας έμψυχος ποταμός Θείου Λόγου, πέλαγος θεολογίας, δεύτερος χρυσόστομος των ημερών που εγγίζουν τις εσχατιές της ιστορίας, ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος θα μας οδηγήσει με ασφάλεια και θεοπνευστία σε δύσβατα μα ουράνια μονοπάτια, κάνοντας τα άδειλα και τα κρύφια σημείο προσοχής και προσευχής και όχι άβατο αγνωσίας και ακατηχήτου. Με την ευχή του Αγίου Γέροντος αυτό το μικρό ταξίδι, αυτός ο περίπατος στο φωτεινό του το μονοπάτι του Θείου Λόγου, ας ξεκινήσει λοιπόν. Ο καιρός εγγύς. Υπάρχουν λοιπόν 7 μακαρισμοί μέσα στην Αποκάλυψη. Θα διαβάσουμε ομιλήματα του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου με αφορμή τους 4 που είχαν κυκλοφορήσει σε πολυγραφημένα τευχίδια η εκκλησιαστική κύκλη Συμμελέτης Αγίας Γραφής Λαρίσης πριν από πολλά χρόνια. Μια έκδοση με τίτλο «Ομιλίες στην Αποκάλυψη», πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου, των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα θα διαβάσουμε από αυτό το κεφάλαιο, αυτού του εξαιρετικού βιβλίου. Και πάμε στο πρώτο απόσπασμα με αναφορά στο μακαρισμό. «Μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρούντες τα εν αυτή γεγραμμένα, ο γάρ καιρός εγγύς». Ανάμεσα στις τρομακτικές εικόνες του προφητικού βιβλίου της Αποκαλύψεως, ξεκινά ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, που είναι και το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, γραμμένο από το χέρι του Αγίου Ιωάννου του Ευαγγελιστού όταν ήταν εξόριστο στην ίσο Πάτμο, κατά την περίοδο που ο Δομετιανός είχε εξαπολύσει διωγμό κατά της Εκκλησίας, οι 7 μακαρισμοί αποτελούν μικρές οάσεις που αναπαύουν τον πιστό αγωνιστή στην κονίστρα του κόσμου τούτου και τον παρηγορούν για τα επικείμενα δεινά που απειλούν τον αποστατημένο από τον Θεό κόσμο.
Ο πρώτος μακαρισμός τοποθετείται στην εισαγωγική επιγραφή του όλου βιβλίου της Αποκαλύψεως, που καλύπτει τους τρεις πρώτους στίχους. Μπορεί κανείς να πει ότι το βιβλίο αυτό αρχίζει και τελειώνει με έναν ευτυχισμό. Ευτυχίζει τον άνθρωπο εκείνο που μελετά τον Λόγο του Θεού και τον εφαρμόζει μέσα στην αποστατημένη εποχή του, για να φτάσει στο τέρμα που είναι η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού και για την οποία η ψυχή εύχεται «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού». Ο πρώτος μακαρισμός λοιπόν μας υπενθυμίζει ότι ο Κύριος εγγύς και συνεπώς να μην αφιστάμεθα της μελέτης και εφαρμογής του νόμου του Θεού. Πρέπει ακόμη να διακρίνουμε τα σημεία των καιρών. Πρέπει να αισθανόμαστε ότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη προς Θεσσαλονικής επιστολή του. Το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται και ότι εσχάτη ώρα εστί και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και νυν Αντίχριστη πολύ γεγόνασιν, όθεν γινώσκομεν ότι εσχάτη ώρα εστί. Κάποτε ο Κύριος επέπληξε τους Φαρισαίους που τα μεν μετεωρολογικά σημεία μπορούν να ξεχωρίζουν, τα δε σημεία των καιρών αδυνατούν. Πρέπει να νιώσουμε ότι έχουμε να παλέψουμε σκληρά, ότι λίγοι είναι εκείνοι που θα σωθούν, καιρός να αντιληφθούμε ότι το τέρμα του κόσμου φτάνει με καλπασμό. Μπροστά σε όλα αυτά τα ενεστώτα και μέλλοντα γεγονότα που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ποιος θα έμενε αδιάφορος? Και ο δεύτερος μακαρισμός. Μακάρι οι νεκροί οι εν Κυρίου αποθνίσκοντες απάρτη. Ναι, λέγει το πνεύμα, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών, τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν. Συνήθως οι άνθρωποι ευτυχίζουν τους ζωντανούς και εύχονται πάντοτε η ζωή να είναι μακρά. Πώς λοιπόν εδώ ο Λόγος του Θεού μακαρίζει τους νεκρούς? Η Αγία Γραφή μας αναφέρει πολλές περιπτώσεις νεκρώσεων. Η πρώτη νέκρωση είναι εκείνη που γράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Αδάμ έζησε 300 και 900 έτη και απέθανεν. Αυτός ο θάνατος είναι η κοινή των ανθρώπων κατάληξης και δεν είναι δυνατό να μακαρίζεται, εφόσον είναι γέννημα της παρακοής των πρωτοπλάστων. Τον θάνατο αυτόν δεν πρέπει πλέον να τον φοβόμαστε, γιατί τον νίκησε ο Χριστός με την Ανάστασή Του, δίνοντας και σε εμάς την Ανάσταση του σώματος κατά την Δευτέρα του παρουσία. Η δεύτερη νέκρωση είναι της ψυχής η νέκρωση. Εκείνη η ψυχή που αιώνια αποχωρίζεται από τον Θεό. Ψυχή αμαρτάνουσα, αυτή αποθανείται. Διαβάζουμε στο βιβλίο του η Εζεκίηλ. Αυτός ο θάνατος είναι φοβερός. Είναι ο δεύτερος θάνατος, ο αιώνιος της κολάσεως θάνατος. Η τρίτη νέκρωση είναι εκείνη που αναφέρεται ως προς την αμαρτία. «Ω γάρα πέθανε τη αμαρτία», απέθανεν στην προς Ρωμαίους. Μια τέτοια νέκρωση είναι μακαριστή, γιατί εκφράζει την εγκατάσταση της αρετής στον άνθρωπο που πέθανε. Πέθανε ως προς την αμαρτία. Τέλος υπάρχει και μια τέταρτη νέκρωση που αναφέρεται στη βιαία αφαίρεση της ζωής και που είναι το μαρτύριο. Ο Κύριος έναν τέτοιο θάνατο ολότελα τον μακαρίζει. Οφειλών την ψυχή αυτού, απολέσει αυτήν, και ομισών την ψυχή, τη ζωή δηλαδή, αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον φυλάξει αυτήν. Ο μακαρισμός της Αποκαλύψεως αναφέρεται στους δυο τελευταίους θανάτους. Ωραία το εκφράζει αυτό ο Κεσαρίας Ανδρέας. Η εκ του ουρανού φωνή ου πάντας μακαρίζει τους νεκρούς, αλλά τους εν Κυρίω αποθνίσκοντας, τους νεκροθέντας το κόσμο και την έκρωση του Ιησού, εν το σώματι περιφέροντας και Χριστό συμπάσχοντας. Ας αναλύσουμε, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, τους δυο αυτούς θανάτους. Η εν Κυρίω νέκρωση του σώματος αναφέρεται στην αμαρτία. Νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης, πορνίαν, ακαθαρσίαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστίν ειδωλολατρία.
Και ολοκληρώνει ο Απόστολος Παύλος μετά από αυτό το απόσπασμα στην προς Κολασαείς επιστολή του με ένα απόσπασμα από την προς Ρωμαίους. «Η πνεύματι τας πράξης του σώματος θανατούτε, ζήσεστε». Ο αληθινά πιστός πράγματι έχει πεθάνει για την αμαρτία. Είναι αδύνατο να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού αν προηγουμένως δεν έχουμε πεθάνει ως προς την αμαρτία. Όταν ο αληθινός χριστιανός καλλιέργησε αυτόν τον θάνατο που έχει ηθική διάσταση, τότε είναι έτοιμος να δεχθεί και τον άλλο, το μαρτυρικό θάνατο που είναι για τη δόξα του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος γράφει χαρακτηριστικά: «Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, αΐ γαρημείς εις ζώντες, εις θάνατον παραδιδόμεθα δια Ιησούν, και εν εκάσου θανατούμεθα όλην την ημέρα». Η νέκρωση ως προς την αμαρτία είναι η βασική προϋπόθεση της πνευματικής ζωής. Η νέκρωση της ζωής για την αγάπη του Χριστού είναι ο καρπός της πρώτης. Ακόμη, οι αποθνίσκοντες εν Κυρίω γεύονται πραγματικά του Κυρίου, από τούτη ακόμη τη ζωή και ενισχυόμενοι από τη γεύση αυτή προχωρούν στην προσφορά της ζωής τους. Τα οράματα του πρωτομάρτυρος Αγίου Στεφάνου, της Περπετούης, του Αγίου Πολυκάρπου και άλλων πολλών το βεβαιώνουν. Αληθινά ο μακαρισμός αυτός της Αποκαλύψεως γεννά τον ενθουσιασμό και το θάρρος για το μαρτύριο. Εκείνο που πρέπει σε κάθε στιγμή να ζει ο πιστός είναι η λαχτάρα του να μείνει πιστός μέχρι τέλους. Ο Κύριος είπε: «Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωσι των στέφανων της ζωής». Και ο υπομείνασις τέλος ούτως σωθήσεται. Και η Εκκλησία μας εύχεται: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Ζηλεύουμε μια τέτοια προσφορά? Ας ατενίσουμε στους μάρτυρες. Αν όμως ισχυριστούμε ότι σήμερα δεν υπάρχουν ευκαιρίες μαρτυρίου, ας ακούσουμε τι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος και με την γνώμη του αυτή να προχωρήσουμε. Εάν κάποιος θέλει να επενέσει τους μάρτυρες, ας τους μιμηθεί. Αν κάποιος θέλει να εγκομιάσει τους αθλητές της ευσεβίας, ας ζηλέψει τους αγώνες τους. Και πώς είναι δυνατόν, θα πει κανείς, στη σημερινή εποχή να μιμηθεί στους μάρτυρες? Γιατί ασφαλώς τώρα δεν έχουμε διωγμούς. Το ξέρω κι εγώ πως τώρα δεν είναι καιρός διωγμού, μα καιρός μαρτυρίου είναι. Αγωνίσματα σαν τα τωτινά των μαρτύρων δεν είναι, αλλά ο καιρός των στεφάνων είναι. Δεν διώχνουν άνθρωποι, αλλά αυτοί οι δαίμονες. Δεν κυνηγά ο τύραννος, αλλά κυνηγά ο διάβολος που είναι χειρότερος από όλους τους τυράννους. Δεν βλέπεις μπροστά σου αναμένα κάρβουνα, μα βλέπεις αναμένη την φλόγα της κακής επιθυμίας. Κατεπάτησαν εκείνη τη φωτιά, καταπάτησε εσύ τη φλόγα της αμαρτωλής σου φύσεως. Πάλεψαν εκείνη με θηρία, χαλιναγώγησε εσύ το ανήμερο και ατίθασο θηρίο του θυμού σου. Ήλθαν εκείνοι αντιμέτωποι με αφόρητους πόνους, νίκησε εσύ τους άτοπους και πονηρούς λογισμούς που είναι γεμάτη η καρδιά σου. Καταφρόνησαν εκείνη τη ζωή, καταφρόνησε εσύ την τρυφή. Έριξαν εκείνοι τα σώματά τους στη φωτιά, ρίξε εσύ τώρα τα χρήματά σου στα χέρια των πτωχών. Με τον τρόπο αυτό θα έχεις μιμηθεί τον μάρτυρα και τον θάνατό τους. Ζών και ενεργείς ο λόγος του Θεού, αδελφοί μου. Ας λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι ομιλίες έλαβαν χώρα σχεδόν 40 χρόνια πριν. Και συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιλιναίος με τον τρίτο μακαρισμό της Αποκαλύψεως: «Ιδού έρχομαι ως κλέπτης. Μακάριος ο γρηγορών και τηρών τα ημάτια αυτού, ή να μη γυμνός περιπατεί και βλέπωση την ασχημοσύνην αυτού». Ο πρώτος μακαρισμός μας πληροφόρησε ότι ο καιρός εγγύς. Ο τρίτος μακαρισμός μας ειδοποιεί ότι ο καιρός αυτός θα είναι και ευνίδιος. Θα μοιάζει με τον κλέφτη που έρχεται κάποια άδειλη για τον οικοκύρη ώρα.
Γι' αυτό ακριβώς καλούνται οι πιστοί να αγρυπνούν πάνω στην πνευματική τους ζωή. Ο μακαρισμός αυτός έρχεται να ευτυχήσει εκείνους που μένουν άγρυπνοι πάνω στα τείχη της καρδιάς τους και περιμένουν τον οικοδεσπότη του πύργου κάθε στιγμή του 24ωρου της ζωής τους. Ας πάρουμε τον μακαρισμό αυτό σε μια ολότελα καθημερινή σκηνή. Έχετε ποτέ δει λουόμενον άνθρωπο στη θάλασσα που όταν βγήκε στην παραλία αντελήφθη ότι κάποιος κλέφτης του αφαίρεσε τα ρούχα? Πώς πρέπει να αισθάνεται αυτός ο άνθρωπος όταν μάλιστα το σπίτι του είναι πολύ μακριά και δεν έχει κανέναν γνωστό να τον βοηθήσει στην προκείμενη κατάσταση? Πολύ χειρότερη κατάσταση, αληθινή πνευματική γύμνωση, θα αισθανθεί και εκείνος που δεν καλλιεργεί την πνευματική ζωή όσο ζει στον κόσμο αυτό. Και την γύμνωση αυτή θα την αντιληφθεί όταν σταθεί μπροστά στο φοβερό βήμα του Κριτού, Χριστού. Ευτυχισμένος λοιπόν αυτός που φυλάει τα ρούχα του, τη στολή της ψυχής του. Και η στολή της ψυχής είναι αυτές οι αρετές του. Το δε γρηγορήν και φυλάτην τα ημάτια δειλή του επαγρυπνήν τες αγαθές πράξεσι. Αυτεγαρισί των Αγίων τα ημάτια, μας λέγει ο Κεσαρίας Ανδρέας. Ο Κύριος που διεζωγράφησε την παραβολή του ασώτου Ιού βάζει στο στόμα του πατέρα την προσταγή προς τους δούλους του. Εξενέγκατε την στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Ποια είναι αυτή η στολή η πρώτη? Είναι η στολή της αγνότητος και καθαρότητος που πήρε ο άνθρωπος στο βάπτισμά του. Δείγμα αυτής της εσωτερικής καθαρότητος ήταν και η παλιά συνήθεια της Εκκλησίας να λευκοφορεί τους νεοβαπτισμένους. Σε μια επιτύμβια πλάκα χριστιανού μάρτυρος χαράχθηκε η επιγραφή «Εκοιμήθη εν λευκής». Τα λευκά ενδύματα ήταν μια απομίμηση των ενδυμάτων που φορούσαν οι άγγελοι όσες φορές ενεμφανίζοντος τους πιστούς, όπως στην Ανάσταση του Κυρίου, στην ανάληψή του. Αλλά και του Κυρίου τα ενδύματα έγιναν λευκά σαν το φως κατά τη μεταμόρφωσή του. Αυτός ο Θεός περιβάλλεται το φως, όπως μας λέγει ο 103ος ψαλμός στον δεύτερο στίχο του. Η Εκκλησία μας ψάλλει. «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον». Σύμβολο λοιπόν ηθικής καθαρότητος τα λευκά ημάτια και γενικά τα ημάτια σύμβολο της ενδύσεως της ψυχής με αρετές. Στην εποχή που βρισκόμαστε μπορούμε να τηρούμε τα ημάτια της ψυχής. Μπορούμε να διατηρούμε αρετές και μάλιστα όχι μόνο μια περίοδο της ζωής μας, αλλά σε όλη τη ζωή μας. Γιατί δεν λέγει «ο τηρής σας», αλλά «ο τηρών», που δείχνει μια αδιάκοπη, συνεχή και σταθερή διατήρηση των αρετών. Τίθεται το ερώτημα. Μπορούμε να μείνουμε στην αρετή ισόβια? Μπορούμε. Αρκεί να θέλουμε. Και είναι ανάγκη να θέλουμε, γιατί χωρίς την διατήρηση της αρετής ισόβια δεν θα πετύχουμε του μακαρισμού που λέγει ο Κύριος. Μέσα σε ένα γενικό κατακλυσμό πνευματικής εξαθλιώσεως ευτυχώς μένουν και κάποιοι που διατηρούν ισόβια την αρετή. Και αυτοί οι κάποιοι είναι σε κάθε εποχή. Είναι οι εκλεκτοί. Είναι το λήμα, γραμμένο με έψιλον γιώτα και δύο μη. Είναι το λήμα που θα σωθεί. Στην πέμπτη επιστολή του Χριστού προς την Εκκλησία των Σάρδεων φαίνεται αυτό. Αλλά έχεις ολίγα ονόματα εν σάρδεση, αού και μόλυναν τα ημάτια αυτών και περιπατήσουσι μεταυτού εν λευκής ότι άξιησι. Ήθε να νιώσουμε ότι ανάμεσα στα λίγα αυτά ονόματα πρέπει να ανήκουμε κι εμείς, για να σταθεί αντίστοιχα και ο μακαρισμός δικός μας. Πολλές φορές ο Κύριος στα Ευαγγέλια μας μίλησε για το ευνίδιο της Δευτέρας του Παρουσίας. Για τον άνθρωπο η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία έχει δύο στάδια. Το πρώτο είναι ο θάνατος του καθενός, η έξοδός του από τη ζωή αυτή που γι' αυτόν είναι μια μερική κρίσης. Και το δεύτερο, όταν όλοι θα σταθούν μπροστά στον δίκαιο κριτή για να δώσουν λόγο για τις πράξεις του ο καθένας ατομικά. Και στην πρώτη περίπτωση και στην δεύτερη υπάρχει το στοιχείο του ξαφνικού. Πότε θα πεθάνω? Πότε θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία? Και τα δυο μου είναι άγνωστα και ενδεχομένως μαζί με το δεύτερο και το πρώτο ευνίδιο. Εν τούτης, για τον πιστό δεν είναι τα πράγματα έτσι.
Για έναν που δεν έχει προβλέψει μια έκλειψη ηλίου, όταν βλέπει να σκοτεινιάζει είναι για αυτόν ένα φαινόμενο ξαφνικό, όταν για τους αστρονόμους ήταν γνωστό από καιρό. Το ξαφνικό θα είναι για εκείνους που μπορούν να λένε ειρήνη και ασφάλεια και όχι για εκείνους που βρίσκονται σε εγρήγορση και αναμονή. Αν κάθε μέρα ζω με την προσμονή της ελεύσεως του Χριστού, γιατί να είναι για μένα ευνίδιος ο ερχομός Του? Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι εσείς δεν βρίσκεστε στο σκοτάδι της αμαρτίας για να λέτε ασφάλεια και ειρήνη, αλλά είστε παιδιά της ημέρας και για εσάς υπάρχει από τώρα το φως του Χριστού με το οποίο και έχετε ενωθεί. Σαν γλέπτης θα έλθει εκείνη την ημέρα, μα το φως είναι ξαφνικό σαν γλέπτης για το σκοτάδι και όχι το φως για το φως. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, σημειώνει ότι ο πιστός ήδη έχει κριθεί και να πως το λέγει στον 57ο λόγο του. Η παρουσία του Κυρίου και ήλθε και έρχεται πάντοτε στους πιστούς και είναι παρούσα σε όλους εκείνους όπου θέλουν. Ακόμη λέγει, ο πιστός δεν κρίνεται εις την μέλουσα κρίση ότι εκρίθη πρωτύτερα, ουδέ ελέγχεται από εκείνο το φως ότι εφωτίστη εδώ πρωτύτερα, ουδέ εμβαίνει εις τούτο το πυρ να κατακαίεται αιωνίως, ότι εμβήκεν εδώ πρωτύτερα και εκρίθη, ουδέ συλλογίζεται ότι τότε μόνον εφάνει η ημέρα Κυρίου, διότι εκείνος έγινεν όλος ημέρα φωτεινή και λαμπρά από την συναναστροφή και ομιλία του Θεού. Όσο για τον αμαρτωλό, συνεχίζει ο πατήρ Αθανάσιος, τα πράγματα θα είναι ευνίδια και υπέμε τον εαυτόν σου. Ανέσιος τώρα όπου είμαι εις τούτον τον κόσμον, δεν βλέπω το φως της Θείας Χάριτος, αλλά βρίσκομαι μέσα στο σκότος, βεβαιότατα και ύστερα από τον θάνατο μέσα στο σκότος. Έχω να ευρίσκομαι και ξάπαντος έχει να έλθει σε μέ η ημέρα Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή και τότε έχει να γίνει έξαφνα εις εμέ αιώνιος όλεθρος. Ο Κύριος μας συμβουλεύει να είμαστε κάθε στιγμή έτοιμοι, έστω σαν ημών αιωσφίες περιζωσμένε. Τα λόγια του αυτά μας θυμίζουν την εντολή που έδωσε στους Ισραηλίτες στην Αίγυπτο, αιωσφίες ημών περιζωσμένε και τα υποδήματα εν της ποσίν ημών και βακτηρή εν της χερσίν ημών. Έτοιμοι για την μεγάλη μας έξοδο. Τότε οι Ισραηλίτε έφυγαν από την Αίγυπτο για την γη της Επαγγελίας. Εμείς πρέπει να φύγουμε από τον κόσμο της φθοράς και του σκότους για το βασίλειο της αυθαρσίας και του φωτός. Και συνεχίζει ο Κύριος. Και η λίχνη και όμενη. Αυτό μας θυμίζει την παραβολή των 10 παρθένων που το συμπέρασμα της είναι «Γρηγορείτε ούν ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται». Ας γρηγορούμε λοιπόν και ας φυλάμε τα ημάτια της ψυχής που είναι οι αρετές, γιατί ο Κύριος έρχεται σαν γλέπτης. Αθρώον ο κριτής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός του βίου τούτου, ώστε ο Κύριος να φωτίσει την σκοτεινή μας καρδιά, να κατανοήσει την βαρύτητα όλων αυτών των πραγμάτων και να φροντίζει να ενδύεται με πίστη και αρετή. Ας γρηγορώμεν και νύφωμεν. Και πάμε στον 4ο μακαρισμό από την Αποκάλυψη. Σε αυτούς τους 4, όπως είπαμε και πριν, αναφέρθηκε με ομιλήματά του ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιλιναίος. Μακάρι η εις το δείπνον του γάμου του αρνίου και κλειμένη. Η αγάπη του Θεού αγκαλιάζει ολόκληρη τη δημιουργία και ιδιαίτερα τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, η ζωντανή αυτή εικόνα του Θεού ρημαγμένη από τις διαβρωτικές επιδράσεις της αμαρτίας και της αποστασίας, καλείται μέσα στην αγάπη του Θεού να ξαναβρει το αρχαίο της σκάλος και να ζήσει μέσα και σε αυτή τη μακαριότητα της ζωής της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και ο 4ος μακαρισμός της Αποκαλύψεως μακαρίζει εκείνους που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στο αιώνιο δείπνο της Βασιλείας του Θεού, στο μεγάλο πανηγύρι του γάμου του αρνίου, που είναι η ένωση του Χριστού με την ύμφη Εκκλησία. Θέλοντας η Αγία Γραφή να εκφράσει την ένωση του Θεού με την δημιουργία του,
και ιδιαίτερα με τον άνθρωπο, την παρουσιάζει με την ωραία εικόνα του γάμου. Γιατί πώς να εκφραστεί για εκείνο που δεν εκφράζεται? Πώς να παραστήσει το ουράνιο και πνευματικό και αιώνιο μέσα στο στενό χώρο του γήινου και του υλικού? Παλαιά Διαθήκη την στενότατη σχέση του Θεού με τον περιούσιο λαό του, την θυγατέρα Σιών, την εκφράζει με γάμο. Γι' αυτό και κάθε παρεκτροπή του λαού αυτού χαρακτηρίζεται σαν πνευματική μοιχεία. Με την ίδια γλώσσα μιλάει και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη για τη γενεά του. Η εικόνα του γάμου στην Καινή Διαθήκη γίνεται ακόμη πιο τελειότερη. Η παραβολή των 10 παρθένων και των γάμων του Υιού του Βασιλέως είναι δείγματα χαρακτηριστικά. Αλλά πίσω από την εικόνα του γάμου, τι ζητά ο Λόγος του Θεού να εκφράσει? Ζητά να δείξει το μεγάλο σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, που με την αμαρτία ξέπεσε από τη χάρη του Θεού και απομακρύνθηκε από την μακαριότητά του. Σχέδιο αρχικό του Θεού για τον άνθρωπο είναι να περάσει ο τελευταίος από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν, με την ελευθέρα συνεργασία Θείας Χάριτος και προσωπικής ανθρωπίνης προσπαθίας. Αυτό το καθομοίωσιν θα εξασφαλίσει την ένωση του ανθρώπου με τον Θεό, θα τον επαναφέρει στη μακαριότητα της ζωής, της Αγίας Τριάδος. Σαν προϋπόθεση για να φτάσει ο άνθρωπος στο καθομοίωσιν είναι η πίστη και η αγάπη, οι δύο αυτοί πόλοι της πνευματικής ζωής. Κάτω από την αγάπη υποδηλούται κάθε πρακτική αρετή, που στον τρίτο μακαρισμό της Αποκαλύψεως χαρακτηρίζεται ως ηματισμός του κάθε πιστού, που χωρίς αυτόν μένει γυμνός και συνεπώς ακατάλληλος για να γίνει δεκτός στους γάμους του αρνίου, στην ένωσή του δηλαδή με τον Χριστό. Ο πιστός που θα βρεθεί κάτω από τις συνθήκες εκείνες που θα του επιτρέψουν να ενωθεί με τον Χριστό, αισθάνεται βαθιά και ανέκφραστη χαρά. Στην ένωση αυτή που επιτυγχάνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία, μέσω των μυστηρίων που παρέχει, καλούνται όλοι οι άνθρωποι ανεξαιρέτως. «Δε φταίει στους γάμους», λέγει σχετικά η παραβολή που διαβάζουμε στο Κατά Ματθαίον. Δυστυχώς όμως, όπως φαίνεται, τόσο από την παραβολή όσο και από την πραγματικότητα, λίγοι μόνο ανταποκρίνονται στην πρόσκληση αυτή. Κύριο αίτιο είναι η αμέλεια. Οι δε αμελήσαντες απήλθον, ημέν εις τον ίδιον αγρόν ο δε εις την εμπορίαν αυτού. Ακόμη αίτιο μπορεί να χαρακτηριστεί για μερικούς μια συνειδητή, μάλλον εχθρική στάση σε ό,τι προέρχεται από το Θεό, μια αντίθετη δηλαδή συμπεριφορά. Οι δε λοιποί, κρατήσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και απέκτηναν. Ακόμη ανάμεσα στους πιστούς θα βρεθούν και εκείνοι που το ένδυμα των αρετών θα είναι ένα ράκος, ένα κουρέλι. Και αυτοί με τη σειρά τους θα κριθούν ακατάλληλοι για τους γάμους. Θα ακούσουν τότε «Ετέρε, πόσοι σύλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου». Γι' αυτό και η παραβολή κατακλείει «Πολύ συγκλητή, ολίγοι δε εκλεκτή». Κάποτε ο Κύριός μας κλήθηκε σε ένα δείπνο. Το θέμα της συζητήσεώς του ήταν η πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου προκειμένου να γίνει κατάλληλος πολίτης για τη Βασιλεία του Θεού. Ένας από τους καλεσμένους ενθουσιάστηκε από τα λόγια αυτά του Χριστού και αναφωνεί «Μακάριος ως φάγεται άρτον εν τη Βασιλεία του Θεού». Τι θα είναι όμως αυτό το δείπνο της Βασιλείας του Θεού? Είναι η γεύση των αγαθών της Βασιλείας αυτής. Είναι η μετοχή στη δόξα και στη μακαριότητα της ζωής, της Αγίας Τριάδος. Οι άνθρωποι εκεί θα λάμψουν σαν τον ήλιο. Δάκρυ, πόνος, ασθένεια και θάνατος δεν θα υπάρχουν πια. Απέραντη χαρά και ειρήνη και αγάπη θα βασιλεύει εκεί. Εκεί θα υπάρχει η αιώνια θεωρία του προσώπου του Θεού μέσα σε ένα ατέλειωτο ύμνο της θριαμβευούσης Εκκλησίας που θα κινείται στην φωτοπλημμύρα της δόξης του Θεού. Μια πρόγευση εκείνου του δείπνου είναι το Κυριακό δείπνο, ο μυστικός δείπνος που παρετέθη από τον Κύριο κατά την Μεγάλη Πέμπτη και που έκτοτε συνεχίζεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Ευχαριστία προανάκρουσμα λοιπόν των αγαθών εκείνων. Πραγματικά το δείπνο αυτό είναι πρόγευμα εκείνης της τελείας κοινωνίας που θα πραγματοποιηθεί στο τραπέζι του Μεσσίου. Θα είναι χαρά, γεμάτη δόξα, χαρά ασύγκριτα διαφορετική από τις χαρές που δοκιμάζουμε εδώ. Όλα τα αγαθά που περικλεί η φράση «Βασιλεία του Θεού» συμβολίζονται με το δείπνο και το κοινό τραπέζι. Ευτυχισμένοι πραγματικά εκείνοι που κλήθηκαν στο μεγάλο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Ωστόσο πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και οι αντίποδες αυτού του μακαριστού δείπνου.
είναι εκείνο το φρικτό τραπέζι που συνδετημόνες και καλεσμένοι θα είναι τα κοράκια και τα όρνια του ουρανού και παρατηθέμενα φαγητά οι σάρκες των αμαρτωλών ανθρώπων, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη στο 19ο κεφάλαιο, αλλά και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Μακάβριο δείπνο που θα ετοιμαστεί από τις υπάρξεις των ίδιων των αμαρτωλών, ότι αυτοί θα είναι οι αμαρτωλοί που κόλλησαν την καρδιά τους στην ύλη και περιφρόνησαν την αγάπη του πλησίον και τις εντολές του Θεού, φαίνεται από μια περικοπή της επιστολής του Αγίου Ιακώβου. «Και ευωέ των θερισάντων εις τα ότα Κυρίου Σαβαώθ, εις ελιλήθασιν, ετρυφήσατε επί της γης και εσπαταλήσατε, εθρέψατε τα σκαρδίας ημών ως εν ημέρα σφαγής». Καιρός λοιπόν, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος και καταλήγει, να μελετήσουμε τον μακαρισμό των καλεσμένων στο δείπνο του γάμου του Αρνίου. Και η μελέτη μας αυτή πρέπει να αρχίσει με αυτοκριτική. Πρέπει να ρωτήσει ο καθένας, είμαι άξιος εκείνου του δείπνου? Γιατί αν αποδειχθεί ανάξιος, τότε έχει να ακούσει το φοβερό κατηγορητήριο από το στόμα του ιδίου του Κυρίου μας που θα του πει, πείνασα την επιστροφή σου και δεν με χόρτασες με τη μετάνοιά σου. Δίψασα τη σωτηρία σου και δεν μου έδωσες να πιω. Γυμνός ήμουν από αρετές σου και δεν με έντυσες. Ήμουν στη σκοτεινή στενή και μολυσμένη φυλακή της καρδιάς σου και δεν θέλησες να με επισκεφθείς και να με βγάλεις στο φως. Ασθένησα από την αμέλειά σου και δεν με υπηρέτησες με τις καλές σου πράξεις. Λοιπόν φεύγε, γιατί θέση δεν έχεις κοντά μου. Συγκλονιστικός αυτός ο λόγος. Από τον 57ο το απόσπασμα, τον 57ο λόγο του Αγίου Σημεώνος του Νέου Θεολόγου. Όσο λοιπόν, καταλήγει ο πατήρ Αθανάσιος, όσο λοιπόν διατηρούμε την πνοή μας πάνω στη γη αυτή, μπορούμε να σκεφτούμε και να αποφασίσουμε σε ποιο δείπνο προτιμάμε να ανήκουμε. Στο δείπνο των Ορναίων ή στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Σύνθημα. Να γίνω ένας καλεστός στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Διαβάσαμε αποσπάσματα από μιλήματα του μακαριστού Αγίου Γέροντος Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου πάνω στους μακαρισμούς της Αποκαλύψεως, τους 4 συγκεκριμένα από τους 7. Ομιλίες στην Αποκάλυψη, μια έκδοση της Ιεράς Μονής Κομνηνίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ορθόδοξος Κυψέλη, από το διαδικτυακό κανάλι Ασπάλαθος. Είναι σπουδαία η διακονία των αδελφών μας εκεί, με πλήθος ομιλημάτων φωτισμένων πατέρων και ιδίως του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου. Ας ακούσουμε το παρακάτω και ας προσπαθήσουμε να το συνδέσουμε με όσα προηγουμένως διαβάστηκαν. Ο γέροντας Αθανάσιος είχε επισημάνει τόσο κατηδίαν όσο και δημόσια για το πώς θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τον προφητικό λόγο που είναι κατατεθειμένο στην Αγία Γραφή. Έλεγε λοιπόν ότι πρώτα θα εμφανίζεται και θα εξελίσσεται ένα γεγονός και ύστερα θα ανατρέχουμε στην Αγία Γραφή, ώστε να ερευνήσουμε και να εντοπίσουμε σε ποιο ή σε ποια σημεία αναφέρεται αντίστοιχο ή αντίστοιχα γεγονότα. Έτσι, διασφαλιζόμαστε στο να μην πέσουμε σε πλάνες ή προφητολαγνίες ή παρερμηνίες ή να επιζητούμε και να ασχολούμαστε μόνο με την μελέτη των προφητιών. Έλεγε επίσης ο γέροντας Αθανάσιος πως ο αντίθετος δρόμος, δηλαδή διαρκής ενασχόληση μόνο με τις προφητείες πριν καν εμφανιστεί και εξελιχθεί ένα γεγονός και μάλιστα αναφορές και σε χρονικούς προσδιορισμούς γεγονότων, είναι πλάνη, ώστε να απαξιωθεί ο προφητικός λόγος της Αγίας Γραφής και οι άνθρωποι να λένε πως οι προφητείες είναι αναξιόπιστες, άρα ο λόγος του Θεού είναι αναξιόπιστος. Οι μακαρισμοί που φωλιάζουν, αδελφοί μου, μέσα στην Αποκάλυψη να μας δώσουν αυτό το ισχυρό πνευματικό κίνητρο, να δώσουν ένα πνευματικό θέλγητρο για όσους μακριά από αυθαίρετες κρίσεις και ερμηνείες πλανεμένης προχειρότητας και εσχατολαγνίας θα ακολουθήσουν το κεντρικό μήνυμα. Να προετοιμαστούμε.
να είμαστε έτοιμοι για την αιώνια και αγέραστη μακαριότητα κάθε στιγμή αυτής της πρόσκαιρης ζωής. Το σύνθημά τους και ο πυρήνας αυτής της αγάπης προς τους αποκαλυπτικούς λόγους του Αγίου Ιωάννου είναι ένα. Δεν είμαστε αντιχριστοφοβικοί. Προσπαθούμε με τη χάρη και το έλεος του Κυρίου να γίνουμε θεοφοβούμενοι. Το σύνθημα το επόμενο τα ακούσαμε λίγο πριν από τον πατέρα Θανάσιο Μυτιληναίο. Να γίνουμε καλεστοί στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού. Έμψυχος ποταμός Θείου Λόγου, ο δεύτερος Χρυσόστομος των ημερών μας, αυτό το μεγάλο θεοδόρητο χάρισμα της ερμηνείας του Λόγου του Θεού, τόσο σπάνιο και δυσέβρετο μέσα στο συναξάρι της πίστης μας και ο νοήτου. Σε αυτές τις ημέρες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σε αυτές τις μέρες που εγγίζουν όπως όλες οι μέρες, από το ξεκίνημα της ιστορίας, όλες οι μέρες εγγίζουν τις εσχατιές της. Αυτό το σημείωνε συνεχώς ο πατήρ Αθανάσιος και έχει μεγάλο βάθος αυτό αν το σκεφτούμε. Μας οδήγησε σήμερα με τη χάρη και το έλεος του Κυρίου με ασφάλεια και θεοπνευστία σε δύσβατα, είναι η αλήθεια, δυσνόητα μα ουράνια μονοπάτια, φωτίζοντας τα και καλυμμένα, κάνοντας τα άδειλα και τα κρύφια σημείο προσοχής, ετοιμασίας, εγρήγορσης και νύψης, σημείο προσοχής και προσευχής και όχι άβατο αγνωσίας και ακατηχήτου. Με την ευχή του λοιπόν να συνεχιστεί αυτό το ταξίδι και αυτή η περίπατη για τον καθένα μας στα φωτεινά μονοπάτια του Θείου Λόγου, ο καιρός εγγύς. Να τον αγαπάμε το Λόγο του Θεού εις ολόκληρον, να μην έχουμε προτιμήσεις. Ζων γάρ ο Λόγος του Θεού και ενεργείς, και αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, να μην μας διαφεύγει ποτέ. Αδύνατο να σωθεί ο άνθρωπος χωρίς την ανάγνωση και τη μελέτη των Θείων Γραφών. Αυτή θα εισαγάγει και διεφθαρμένο βίο, θα διδάξει και αίρεση και θα φέρει τα πάνω κάτω. Και φτάσαμε στο σημερινό σημείο αποστασίας, αδελφοί μου. Όπως έλεγε επαναληπτικά και αφυπνιστικά ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, φτάσαμε γιατί έλειψε σχεδόν παντελώς η εσχατολογική ενατένιση. Δεν είμαστε αντιχριστοφοβικοί, προσπαθούμε με το έλεος του Κυρίου να γίνουμε θεοφοβούμενοι. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας κυρίας Θεοτόκου να φωτίζει τα βήματα όλων μας ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.